μέτρηξη υπάρχουν μεγάλοι. Για να σώσει τον κόσμο θέλει προσοχή. Το σπίρο τους πάει μέσα στον δράκον τη γη. Χωρίς να φοβούνται πρέπει να πάρουν θέση. Υπερήρωες μας πάνε στη μάχη με τις δυνάμεις τους ενωμένοι. Θα χάσουν ποτέ, είναι η Τάινοθρος! Είναι από την Ιουρασική εποχή? Όχι. Αυτή τη φορά ανακαλύψαμε αναμφίβολα κάτι το εξαιρετικό. Το απολίθωμα ενός δράκου. Δράκου? Δεν έχω χρόνο να σου εξηγήσω. Θέλω να εξετάσω αυτό το δείγμα. Ε? Όπως επιθυμείτε, καθηγητά Τζέιμς. Είναι άραγε κομμάτι του Rock Froze. Πόσο καιρό περίμενα. Για μια στιγμή, τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Και... γεια σας, κορίτσια. Πώς πάει? Γεια σου, Τζον. Γεια. Γεια. Πρόσθεσα όλα τα χιλιόμετρα που έχει ταξιδέψει με την οικογένειά σου. 42.000 χιλιόμετρα. Σχεδόν όσοι είναι η διάμετρος της γης. Δεν έχεις να κάνεις τίποτα καλύτερο, Έρικ. Να και ο Τόμ. Πάμε να του πούμε γεια. Κανένα νέο από τον πατέρα του? Τίποτα. Σταρά άνοιξε γη και να τον κατάπιε. Δεν είναι και η πρώτη φορά. Ο πατέρας του Τόμ άλλωστε είναι διεθνούς φήμης παλαιοντολόγου. Θα έχει μάλλον χαθεί σε κάποιο απομακρυσμένο μέρος και δεν θα έχει σήμα στο κινητό του ούτε πρόσβαση στο ίντερνετ. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, Τόμ. Γεια. Παραβγαίνουμε? Το έχω. Μέσα. Αχ.
Το έχω! Δεν είναι δίκαιο! Α, ναι? Ποιο είναι το πρόβλημά σου, μικρέ? Έκλεψες, Τζον. Εσύ μπορεί να νομίζεις ότι δεν πειράζει, αλλά στα δικά μου μέρη αυτά δεν επιτρέπονται. Ξέχνα τον Μπομπ. Ο Κάπτεν Τόμ επιτέλους ολοκλήρωσε τον αγώνα. Τελευταίος και καταδρομένος. Ελάτε μαζί μου, παιδιά. Θέλω να σας δείξω κάτι. Έχω εντυπωσιαστεί. Δεν μας είχες ξαναδείξει το εργαστήριο του πατέρα σου. Το ξέρω, ούτε κι εγώ έρχομαι τακτικά. Ο μπαμπάς μου είναι κάπως μυστικοπαθής. Αλλά χθες το βράδυ ξαφνικά ένιωσα την ανάγκη να έρθω εδώ. Ίσως επειδή δεν είχα κανένα νέο του τις τελευταίες εβδομάδες. Έτσι άρχισα να ψάχνω στη βιβλιοθήκη του. Αυτό το κουτί στο ράφι φωτιζόταν από μια ακτίδα του φεγγαριού, σαν να μου έδειχνε ότι πρέπει να το ανοίξω. Κοιτάξτε. Wow, μοιάζει με επιτραπέζιο. Τι είναι αυτό? Νομίζω ότι είναι ένα μοντέλο κάποιου αρχαίου κόσμου με διαφορετικά σημεία συνδεδεμένα μεταξύ τους. Δείτε σε αυτήν εδώ την περιοχή. Γράφει ότι είναι η γη των δεινοσαύρων. Και εδώ η γη των κανίβαλων. Είναι απλά ένα σαχλό παλιό παιχνίδι. Τι το ενδιαφέρον έχει? Εγώ διάλεξα το κομμάτι μου. Ναι. Θα πάρω κι εγώ ένα. Για ξαναπες, πώς λέγεται αυτή η προϊστορική τίγρης, Σμιλόφατσα? Σμιλόδοντας, έτσι λέει εδώ. Λοιπόν, το δικό μου πιόν είναι ο πτεροδάκτυλος, ο Μπομπ έχει τον τρικεράτοπα και ο Τόμ τον τιρέξ. Όλοι παίρνουμε μία από αυτές τις κάρτες. Ναι, αλλά πώς παίζουμε? Εντάξει, Τόμ, ωραίο ανέκδοτο, πολύ αστείο. Ρικ, τι άλλο γράφεις στο χαρτί? Λέει ότι εδώ πρέπει να τοποθετήσουμε ένα πιόνι πάνω σε αυτό το σημείο του πίνακα και όποιος το βάλει πρώτος γίνεται ο χειριστής του παιχνιδιού. Ας το δοκιμάσουμε. Μάλλον εγώ θα είμαι ο χειριστής του παιχνιδιού. Για μια στιγμή. Μα τι γίνεται? Wow! Είναι απλώς ένα παλιό παιχνίδι. Πού βρεθήκαμε? Δεν ξέρω, αλλά δεν αναγνωρίζω τίποτα. Σίγουρα δεν μοιάζει με το πάρκο της γειτονιάς μας. Συγγνώμη, ήθελα να δω μήπως ονειρευόμασταν. Δεν είναι όνειρο. Και δεν είναι αστείο. Είναι αληθινό. Είναι πολύ περίεργο πράγμα.
Η μόνη εξήγηση είναι ότι το παιχνίδι κατέχει κάποια μυστηριώδη δύναμη. Εννοείς κάτι σαν μαγεία? Ναι, εκείνο το φως μας οδήγησε εδώ πέρα. Τώρα πρέπει να βρούμε απλά το γιατί. Βασικά πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να γυρίσουμε στα σπίτια μας. Δεν βλέπω καμία στάση λεωφορείου εδώ τριγύρω. Hey, τι είναι αυτό? Μοιάζει με κομμάτι γυαλιού. Μπορεί να μας φανεί χρήσιμο σε κάτι. Δεν υπάρχει τίποτα εδώ γύρω εκτός από τα πουλιά. Μα αυτός είναι ένας... δεινόσαυρος! Τώρα ξέρουμε που είμαστε. Στη γη των δεινοσαύρων. Τρέξτε! Τρέξτε! Μην μιλάτε. Καλύτερα να τρέξουμε όσο πιο μακριά μπορούμε. Νόμιζα ότι οι δεινόσαυροι έχουν εξαφανιστεί εδώ και πολύ καιρό. Σου φαίνονται εξαφανισμένα αυτά τα τέρατα. Μπομπ, είσαι εντάξει? Όχι. Έλα, Μπομπ. Τράβα το πόδι σου. Δεν μπορώ, σφήνωσε. Τόμ, βοήθεια. Έρχομαι. Βοήθεια! Έχασα τα γυαλιά μου! Είμαστε όλοι καλά? Έτσι φαίνεται. Από πού βγαίνει αυτό το περίεργο φως? Είναι τρελό, αλλά για μια στιγμή νόμιζα ότι είδα τους δεινόσαυρους να δέχονται επίθεση από... Δράκι! Ήταν ακριβώς από πάνω μας! Είμαστε εκτεθειμένοι, ας κρυφτούμε κάπου. Αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Και τώρα τι κάνουμε? Δεν μας έχουν δει. Ίσως όχι. Αλλά αν επιστρέψουν... Ο Έρικ έχει δίκιο, δεν μπορούμε να κρυβόμαστε για πάντα. Αν θέλουμε να βγούμε από εδώ ζωντανοί, πρέπει να σκεφτούμε κάτι. Για κάντε λίγο πίσω. Τι σκέφτεσαι, φίλε? Τι είναι αυτό? Απλά κάντε αυτό που σας λέω. Θέλω να δοκιμάσω κάτι.
παιδιά, τι μου συμβαίνει? Μην ανησυχείς, Τόμ. Μόλις μεταμορφώθηκε σε T-Rex. Αισθάνομαι μια δύναμη μέσα μου να με καλεί. Πρέπει να φύγω. Πρέπει να πάω. Κάτι μου λέει ότι σε αυτό το παιχνίδι τα καλύτερα έρχονται. Αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν. Οι δράκοι είναι κακοί και επιτίθεται στους δεινόσαυρους. Ναι, και ο Τόμ τα καταφέρνει καλά εναντίον τους. Αλάτε, ποιος έχει σειρά? Εναντίον ενός δεν είναι δίκαιο. Ερικ, σειρά μας τώρα. Ανυπομονώ να νιώσω αυτή τη δύναμη, έλα. Α? Όχι! Αισθάνομαι τόσο δυνατός και ισχυρός όσο ποτέ πριν. Είμαι τεράστιος. Μάλιστα. Πώς το καλοκουνιούνται αυτά? Πρώτα το ένα και μετά το άλλο ή και τα δύο μαζί? Έλα. Άσε με τουλάχιστον να βρω πρώτα πώς θα πετάξω. Περίμενε με. Σε βλέπω. Όλα καλά, Κάπτεν. Πρόσεχε. Μπόμπι, έχεις ιδέα τι έγινε ο Έρικ? Φαίνεται ότι τα πιόνια κινούνται μόνα τους. Μπράβο! Μπράβο, Έρικ! Όχι και άσχημα, ε! Νομίζω όμως το πιόνι μου μετακινήθηκε επειδή είναι πολύ δύσκολο να ελέγξω τα φτερά μου!
Οι δράκοι φεύγουν. Αρχίσαμε. Ε, κοιτάξτε. Φαίνεται ότι θα γίνει έκλειψη. Και τι θα γίνει τώρα. Τώρα τι γίνεται. Νομίζω ότι μεταμορφωθήκαμε. Ναι, είμαστε πάλι φυσιολογικοί άνθρωποι. Η μεταμόρφωσή μας φαίνεται ότι ολοκληρώθηκε. Κρίμα, πάνω που είχαμε αρχίσει να διασκεδάζουμε. Το φεγγάρι καλύπτει σχεδόν όλο τον ήλιο τώρα. Δεν μπορεί να είναι απλά μια σύμπτωση. Τι εννοείς, Τόμ? Με την έκλειψη, η μεταμόρφωσή μας άρχισε να εξαφανίζεται. Νομίζω ότι η έκλειψη μας έκανε πάλι ανθρώπους. Ναι. Έπρεπε να έχουμε πάρει μαζί μας το χαρτί με τις οδηγίες αντί να το αφήσουμε στον Τζον. Εδώ είναι. Ωραία. Ας δούμε αν μπορώ να κάνω αυτό το ανόητο παιχνίδι να λειτουργήσει ξανά. Πώς? Δεν γράφει τίποτα. Πώς είναι δυνατόν? Το φεγγάρι άρχισε να φέγγει πάλι. Το ίδιο και η παράξενη κρυσταλλή μας. Ο Τόμ έχει δίκιο. Λογικό ακούγεται, αλλά δεν κάνω να κοιτάμε την έκλειψη γιατί θα τυφλωθούμε. Μπομ! Α? Πού πήγε? Το ίδιο έντονο φως που μας έφερε εδώ ξαναεμφανίστηκε όταν ο Μπομ σήκωσε το χέρι του. Άρα ξέρεις τι πρέπει να κάνουμε τώρα, Τόμ. Δεν ξέρω αν αυτός ο τρόπος θα μας γυρίσει πίσω στο σπίτι, Έρικ, αλλά πρέπει να επαναλάβουμε την κίνηση του Μπομπ. Εννοείς να σηκώσουμε τους κρυστάλλους μας ψηλά? Είναι γραμμένο στο πεπρωμένο σας. Γυρίστε πίσω, Dino Froze. Γυρίστε πίσω. Δέχτηκαν επίθεση από δεινοσαύρους. Ιδιαίτερους δεινοσαύρους. Ώστε ήρθαν οι Dino Froze. Τότε πρέπει να τους ετοιμάσουμε ένα ιδιαίτερο καλωσόρισμα. Dino Froze! Τέσσερις φίλοι ταξιδεύουν σε αρχαία εποχή. Δεινοσαύροι γίνονται με τρίξη πάγου μεγάλη. Το κόσμο θέλει προσοχή. Το σπίρο τους πάει μέσα στον δράκο τη γη. Χωρίς να φοβούνται πρέπει να πάρουν θέση. Οι υπερήρωές μας πάνε στη μάχη με τις δυνάμεις τους ελληνικού. Θα χάσουν ποτέ, είναι